Μετά από ένα χρόνο συν λόγω COVID που δεν έγιναν οι εκλογές πέρυσι, γίνονται φέτος στις 29 του μήνα. Στις 27 γίνεται η Γενική Συνέλευση, όπου πάλι λόγω COVID θα γίνει με Zoom για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν και να υποβάλουν ερωτήσεις, απόψεις κλπ. Και οι εκλογές γίνονται στις 29 του μήνα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 με 9 στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Λέσβου. Είμαστε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με παλιούς και νέους συναδέλφους, με σκοπό να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης, να του δώσουμε την οντότητα και την δύναμη που έχει, αλλά θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη. Δυστυχώς έχουμε ένα έλλειμμα μελών, καθότι αρκετοί συνάδελφοι έμποροι που έπρεπε να είναι γραμμένοι για διαφόρους λόγους δεν έρχονται δίπλα μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε με όποιο τρόπο θεωρούμε πρόσφορο να τους φέρουμε δίπλα μας, διότι η σχίση εν τη ενώση είναι γνωστό από παλιά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και καλύτερη και πιο στενή επαφή με το Επιμελητηρίο Λέσβου, το οποίο είναι το αδερφό, ας πούμε, σύστημα των εμπόρων της Λέσβου, το Επιμελητήριο. Εμείς είμαστε της Μυτιλήνης, σαν σύλλογος τοπικός, ο οποίος ναι μεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά παρόλα αυτά ασχολείται και με τα γενικότερα προβλήματα της Λέσβου. Είναι πρωτεργάτης σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν όσον αφορά και το μεταναστευτικό και το ΦΠΑ και γενικώς ό,τι έχει σχέση με την ανάπτυξη του τόπου μας. Θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα και στην τουριστική προβολή, η οποία δυστυχώς δεν είναι υπρέπουσα, με αποτέλεσμα η Μυτιλήνη σαν πόλη να μην κερδίζει σχεδόν τίποτα από παλιά με την έλευση τουριστών, είτε ξένων είτε ντόπιων. Θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε τις εκδηλώσεις που γινόταν από παλιά όσον αφορά τις λευκές νύχτες, οι οποίες γίνονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε και για το μεγάλο πρόβλημα που ο Σονούπο έρχεται στην Λέσβο με το άνοιγμα του Τζάμπο, το οποίο θα δώσει μία πολύ μεγάλη χαριστική βολή, θα έλεγα, σε πολλές επιχειρήσεις και δυστυχώς, μακάρι να διαψευστώ, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά καταστήματα θα κλείσουν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω τους αγαπητούς συναδέλφους παλιούς και νέους, οι οποίοι απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό μας. Και είναι, εκτός από τον υποφαινόμενο, ο κύριος Αλιαμπούκος, η κυρία Χατζησάβα, ο κύριος Καρύπης, ο κύριος Μολυβιάτης, η κυρία Κυγιλίνη, ο κύριος Μουτζούρης, η κυρία Διαμαντή, ο κύριος Αράπης, ο κύριος Γεσιάς, ο κύριος Βραχνός, η κυρία Μπαρμπαθιώτη και ο κύριος Τσιμναδής. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους καλή επιτυχία και ελπίζω να μπορέσουμε σαν μια ομάδα να παλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη περίοδο που θα λειτουργούμε σαν Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης.